είσαι κότα ρε μαλάκα. Είμαι τον άντρας ρε μαλάκα. Ωραία, εντάξει. Εγώ θα παίξω το αρπί μου, θα σε κάνω report. Ωρα μαλάκα. Άρα πώς είναι. Μην περάχνει τίποτα. Καλώς ήρθατε στο... Φίλιππε! Ο εγωισμός σου για μια λίρα, Φίλιππε! Τον άφησες την πόρτα! Δεν τον άφησες εκείνο! Τον άφησες την πόρτα! Δεν τον άφησες! Την πόρτα! Κι όνειρα τα μωρί! Σου αρέσει! Νιώσ' το! Νιώσε τη μειώδη δύναμή του! Σκοράρε ένα πόντο! Τώρα σε ένιαξε! 7, 86! Πουτάω! Μα δεν είναι! Πετάει! Ούτε ας πετάει! Πουτάω! Μέσα κάνουν το τελικό πλάνκ και ήρθε η ώρα να τους το καταστρέψω. Όχι! Μα το λίγη αλμαλάκα μου! Yes, sir! Έξω ο Φίλιππος! Συνήκης ο χοντρός! Δήμο, τι έγινε εκεί? Δεν ξέρω. Αυτός είναι ο Κώστας. Είναι εξάδερφός μου και παίζει κλασική κιθάρα. Τον τελευταίο καιρό είχε κάποια έξοδα και αποφάσισα να τον βοηθήσω και να τα ξεπληρώσω όλα. Του είπα να έρθει λοιπόν να παίξει κλασική κιθάρα για μας, αλλά δεν είχε ιδέα ότι θα του έδινα όσα λεφτά χρειάζεται για να τελειώσει τις σπουδές του. Ευχαριστώ που μας έπαιξες! Εγώ σας ευχαριστώ. Σου έχω αφήσει ένα δώρο εκεί πέρα. Πήγαινε πάρτο. Βρώμικα, βρώμικα πράγματα. Το μπλουζάκι ήταν. Άντε, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας! Γεια σας, γεια πίτσα! Χάρηκα που με είδατε, γεια! Γεια μαμά! Γεια! Στοίχημα, δεν μπορείς να ανέβεις εκεί πάνω. Ανέ! Ανέ! Δεν μπορείς! Δεν μπορώ να ανέβει, λέει. Όχι! Έλα! Ού! Δεν θα το κάνεις! Ανέβηκε! Τώρα από εδώ τι κάνω? Κατεβαίνεις πίσω, Βασίλη, πιάστο να! Πόλησα! Κάτσε την πάω από εδώ! Ακούω κάτι θόρυβος από το υπόγειο! Τι γίνεται εδώ? Και σαν να μην ήταν αυτό, βρήκαμε και αυτήν εδώ την full υποπτή πόρτα. Εδώ πέρα είναι σαν την κλασική ντουλάπα που έχει μέσα το τέρας μας, έλεγαν οι γονείς μας. Δεν πειράζει, δεν θα μάθουμε ποτέ τι έχει εκεί μέσα. Okay. Ο Χίτλερ είναι πάνω και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βγάλει ένα TikTok. Θέλει να δείξει όλο το σπίτι σε ένα λεπτό. Και έτσι όπως θα τρέχει, εμείς θα τρομάξουμε. Να μάθεις να μας αφήνεις μόνους μας. Μέγα λάθος. Κουζίνα, σαλόνι. Και φυσικά αρχίσαμε να τρομάζουμε όποιον ερχότανε. Τι είναι αυτό? Είναι πολύ μικρό. Χέστηκε πάνω του! Πού πάρε μαλακά! Και εκεί που άρχισα σαν μια απλή πλάκα, ουσιαστικά αποφάσισα να κρυφτώ από κάτω για να τρομάξω τους υπόλοιπους που θα έρθουνε, αλλά δεν μείναμε εκεί! Τι έκανες αυτό το δωμάτιο εδώ μέσα, για δείξε μας λίγο! Άνοιξε το Βασίλη! Τι είναι αυτό ρε! Απλά φανταστείτε κάποιον να ανοίξει την πόρτα έτσι, να του πούμε άνοιξε την πόρτα. Ε, τι μπορεί να έχει εκεί πίσω? Και να δει αυτό! Πάμε να κάνουμε μερικές φάσεις. Τζέμι, κοίτα εκεί μέσα δεξιά σου. Γεια, μίσου ρε μαλάκα, τι να το. Τι γίνεται εκεί μέσα? Τι γίνεται εκεί μέσα? Σε κόλλα ρε μαλάκα. Για νάρα. Γιατί ψήγες έτσι? Αγαμίσου ρε μαλάκα. Δεν είναι κάτι ρε μαλάκα. Δεν είναι κάτι ρε μαλάκα. Τι έχει ρε μαλάκα? Ρε αφρός έφυγε. Γιατί έφυγε? Γιατί δεν στην κορυφάει στο περίπτωρο ρε μαλάκα. Ο ένας είναι μέσα εκεί και ο άλλος είναι εκεί. Ωραία. Γιάννης ορκίζω. Δεν είναι το σπίτιο. Δεν έχει το σπίτιο. Έλα ρε μαλάκα. Μαρία μου βάζει αυτό σαβαρά. Μπρο απλά πες μέσα να τελειώνω το βίντεο. Άνοιξε το. Βλέπεις κάτι? Βλέπεις τίποτα? Έλα ρε μαλάκα. Αυτό είναι. Ρίξε με αυτό. Μαλάκα, πες μεσένα. Να!
Με το χέρι! Ο Σωτήρης είναι ρεζίστρια! Εγώ θα παίξω το αρφί μου, θα σε κάνω ριπόρτα μάλιστα. Ωραία, έλα! Όχι, εδώ μεταχτή μαλάκα και είναι κρυπτή! Τι μετάγεται, είσαι κατώδιο μαλάκα! Εκείς είσαι πάνω μόνο που το είδες, μας δουλεύεις. Μπρο, ακραία η κάμερα. Έλα, δες, δες φόκους. Κάτσε να κάτσε πάνω εδώ. Δες εδώ. Πεςτε κάτω, ρε. Ήρθε ώρα να ξεκινήσουμε το κυνήγι της αύρου. Ας υποδεχθούμε τους καρκαλίδες. Ελάτε μέσα, ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Ένα λεμόνι. Έλα, τα λεμόνια. Τους αφρούς κάνω σαν πουνάδα. Τα λεμόνια κάνω λεμονάδα. Πού είστε μάγκες. Τι λέει μάγκες. Ένα μάγκες είναι ακόμα σερφερ. Πάω το λεμόνι πάνω, να πάει πάνω το λεμόνι. Φίλος έναν όροφο, τα πάμε. Τα λεμόνια στέλνουν στο δεύτερο όροφο. Θέλω να διαλέξετε ένα αρχηγό στην ομάδα. Ποιος είναι ο αρχηγός της ομάδας. Βασίλη. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα έχετε και από αυτό το στοιχείο θα καταλήξετε σε 50 ευρώ που είναι το τελικό βραβείο. Έχουμε βάλει αρκετούς γρίφους, πρέπει να τους λύσετε για να καταλήξετε στο βραβείο. Διαβάστε το δυνατό. Καλώς ήρθατε στο κυνήγι θησαυρού. Ελπίζω να περάσετε ωραία, αν και θα έχουμε μία ξινή αρχή. Λεμόνια! Λεμόνια. Λεμόνια, το ξέρα, μπρο. Ωραία. Τους αφρούς, κατά σαν κουνάδα. Αφούς αφρούς. Λεγό, τι γίνεται εδώ. Και τι ψάχνουμε από εδώ? Λεμόνια. Λεμόνια. Λεμόνια, γιατί ψάχνουμε τα λεμόνια? Εγώ δεν μιλάω, Πρέπει να λύσει το γρίφο. Έχουμε μια ξινή αρχή. Ρε, κάπου εδώ θα έχει βάλει άλλο ένα χαρτάκι που θα γράφει άλλη μαλακία τώρα. Σε γλάφτε τα βάζει αυτό, τέτοιο είναι και τα βάζει κάτω από λεμόνια. Κάτω από λεμόνια! Να το, εδώ θα είναι. Λοιπόν, βρήκα το βράδυ. Και έχει ενδιαφέρον γιατί το λεμόνι λέει καλά Χριστούγεννα. Στο δέντρο. Καλά δέντρο. Λαμπάκια! Τι! Ρε, είπε καλά Χριστούγεννα, οπότε είναι και... μέρα που είναι τα Χριστούγεννα. Βάζουν καλαμπάκια. Σίγουρα καλά. Βάζουνε... Φίλε, φίλε. Α, έχει λαμπάκια αυτό, ε. Ναι. Ναι, και έχει και λαμπάκια, οπότε... Ωραία, στις σημαίες του άξτε. Ναι, σίγουρα. Κονακάλατα σκόρπισαν παντού. Τι λες, ρε, μπρο. Εσείς οι δύο δεν έχετε δικαιολογία γιατί ήσασταν εδώ και χθες. Πού είναι τα Χριστούγεννα? Θα βάλουν τα Χριστούγεννα, φίλε. Αμάν. Μπράβο, ρε Βιγιόλο! Από τότε που βάλα Κοσμοτέ δεν έχω ανοίξει βιβλίο. Βιβλία εδώ. Κοσμοτέ, βιβλίο, με συνταγές, βιβλίο, κάτι. Μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι τέρμα τρίπιο και πολύ κακό αστείο. Ωραία, ωραία, ωραία. Μήπως έχει τίποτα εδώ, κάτσε. Βιβλίο. Ένα χέρι! Πολύ βαρύ χέρι. Φέρετε εδώ το χέρι. Α, όχι, πάει αυτό. Μαλάκα, τι εννοείς? Πλάτο! Βρήκα! Τι λέει ο Τε? Ο Τε λέει! Μπορεί να μην ανοίγω βιβλίο, αλλά σχολείο πηγαίνω πάνω όροφος. Στο πάνω όροφος! Α, εδώ είσαι. Ψάξτε λίγο κάποιο. Μπορεί να μην ανοίγω βιβλίο, αλλά σχολείο πηγαίνω. Τσάντα, ρε! Οπότε ψάχνουμε μια τσάντα. Χαρτί. Α, μια τσάντα για μου μπακρού ψάχνουμε, μάγκες. Δεν θα το βρουν ποτέ. Είναι δύσκολο, παιδιά. Ομολογώ, δεν θα το σκεφτείτε εύκολα. Κάτος! Έσκασε! Για δείξτε εδώ τι λέει. Για τα ανάκλαση! Έχει βάλει ένα από τα θεσινά μήνυσε μια δουλειά από το περίπτωση. Για τα ανάκλαση τρομάζει! Και πάνω βελάκι, πάνω όροφος, γρήγορα πάμε, γρήγορα! Κάπου έχει κρύψει! Κάπου έχει βάλει το βραβείο του Βαδέντη σε μπάνιο! Εμένα με τρόμαζε αυτή η αντανάκλαση. Το βρήκε! Απλά έκανε το κατσέκι και έτσι και έπεσε. Έκανα έτσι και έπεσε από εδώ κάτω. Για πάμε. Ναι ρε φίλε, μα με μία το σκέφτηκα. Λοιπόν, με αυτό το αστέρι βρίσκεις πάντα το δρόμο σου. Λοιπόν, δεν έχει βελάκια, είναι σε αυτόν τον όροφο. Με ποιο αστέρι βρίσκεις το δρόμο σου πάντα? Με του Βορρά. Δεν ξέρω, είναι μια υπόθεση. Και το αστέρι ποιο είναι? Για βγάλω το πέρα. Φέρω λίγο. Όχι. Το μόνο αστέρι που μου έρχεται τώρα. Ναι, για βγάλω το προσεκτικά το κάδρο. Έχει τίποτα έξω. Παλαιόνι. Μετράει. Τι, από πίσω. Ναι. Όχι. Στραβή τέχνη. Στραβή τέχνη, σε αυτόν τον όροφο. Στραβή τέχνη. Γουβουέι. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι δύσκολο. Πάνω. WVA και πάνω. Είναι πάνω και είναι αυτό εδώ. Ο πίνακας. Όπα ρε. Α, περίμενε. Λου, εντάξει, ναι. Έχουμε την πιο αμήχανη μουσική. Σε αυτόν τον όροφο είναι. Σε αυτόν τον όροφο είναι. Πού έχει την πιο αμήχανη μουσική? Στο σανσέρ. Ναι, αυτό. Όχι, δεν γίνεται.
Κάτσε να τον καλέσουμε. Ναι, κάλεσέ το και ξέρω ακριβώς που είναι. Αν είναι εδώ μέσα. Όχι, είναι εδώ μέσα γιατί δεν ήθελε να μπουν στο ασανσέρ. Ναι, ναι, οπότε καρφώθηκες. Λοιπόν, για άλλα λίγο μέσα. Ναι. Obviously. Ναι, για διάβασε το. Με... Dinner is served. Served. Κουζίνα. Κουζίνα, που άλλο. Dinner is served. Dinner is served. Τι λέει εδώ. Τι λέει. Κουνήσου δίπλα μου, sneak. Σε αυτό τον όροφο, κουνήσου δίπλα μου. Τι κουνήσου δίπλα μου, ρε. Ναι, που έχεις τα μπουκάλια να μου πεις. Πρέπει να σκεφτείτε, διαβάσετε τον γρίφο και σκεφτείτε έξω από το κουτί. Δεν μου έρχεται τίποτα ρε φίλε. Είστε χαζί ρε. Όχι κουνιέσαι έτσι. Και πού κολλάει με το κουνήσου δίπλα μου. Δεν ξέρω, φίλε, δεν κουνιέσαι. Το χιν, κουνήσου δίπλα μου. Από αυτό κρατάτε το κουνήσου. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε έξω από το κουτί. Στο μίξερ. Τι. Όχι, καμία σχέση, δεν ισχύει καν, δεν έχει καν μίξερ. Έξω. Δεν είναι το μόνο έξω. Στην κούλια! Τ' άκουσα, Τζέμι! Τ' άκουσα! Τ' άκουσα, καρποθήκατε κι οι δύο! Λοιπόν, το βρήκα. Τι λέει? Δέτης στην τουαλέτα! Δέτης! Αλήθεια τώρα! Να το! Για διάβαστε μια! Η είσοδος στην Άρνια βρίσκεται στον τρόπο! Ξέρω που είναι! Κάτω! Ξέρω που είναι! Μην πελαχτεί τίποτα! Το διάλογο. Τι ζέστη έχει εδώ! Δεν ταιριάζουμε την Coca-Cola ποτέ. Εδώ! Με βότκα! Με μέντος. Μέντος, κάτσε ρε. Κάπου υπάρχει μέντος. Ναι! Ξέρω που είναι! Πάλος από εκεί. Πού είναι ίσως αυτή η περίπτωση! Εδώ είναι! Στις μέντος! Όταν σβήσει το φως, το τελευταίο στοιχείο θα εμφανιστεί. Τώρα σβήσει το φως. Τι βλέπετε? Εδώ τι βλέπετε? Εδώ. Τι είδατε? Το γυαλό. Και τι βλέπετε? Τι φοράει στο κεφάλι του? Καπέλο. Γιάννη Τρέχα! Πάνω, πάνω. Κανόλι! Αργήσατε. Επόμενη φορά δεν θα είναι τόσο εύκολο. Τι εύκολο ρε μάλλα, γιατί θα είμαι πάνω κάτω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τρόλο vlog. Σήμερα θα φτιάξουμε χοιρινές μπριτζολίτσες με μέλι και τι άλλο, μουστάρδα. Κρεμμυδάκι, σκορδάκι, χοιρινή μπριτζολίτσα, λαιμό. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας λίγο ελαιόλαδο και μόλις κάψει προσθέτουμε δύο σκόρδα μέσα. Παίρνουμε τις μπριζολίτσες και αρχικά τις αλατοπιπερώνουμε. Μπράβο, απίστευτο. Θα είναι εξαίσιο. Εξαίσιο. Ακούς? Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει λίγος εξοπλισμός, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Παίρνουμε λοιπόν το μείγμα μας και θα το απλώσουμε στις μπριτζολίτσες μας. Μπόλικη. Αυτό είναι από δεινόσαυρο, αλήθεια. Δεν είναι καν μπριζόλα χοιρινή αυτό. Θέλει την ώρα του. Οι μπύρες με τις μπριζόλες ταιριάζουν απίστευτα. Είναι το α και το μέγα. Πω! Μοήθεια! Αυτές είναι οι γεύσεις που μου θυμίζουνε το σπίτι μου στο χωριό. Αφού βάλαμε λοιπόν τα κρεμμυδάκια στο ταψί, είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε στο φούρνο. Και να το μεζεδάκι. Αυτό ακριβώς είναι που θέλαμε να πετύχουμε. Καλή μας όρεξη. Είμαι απογοητευμένος από τη ζωή μου και από τις επιλογές μου. Μόλις γύρισαμε από τη βίλα με το χρυφτό, είμαι πάρα μα πάρα πολύ κουρασμένος και μαντέψτε τι, πάμε Λαμία. Oh, shit. Αυτά για το σημερινό vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Να πατήσετε μια εγγραφή στις καινούργιες. Να με κάνετε follow στο Instagram. Και εννοείται, τσεκάρετε τις official τσάντες που έχουμε βγάλει με την Polo. Αυτά για αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.